Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε εκλεχτεί συντροφιά μαζί μας. Μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Λεβέντης. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε? Τι να σας ευχηθώ για το 2017, εκλογές ή οικουμενική? Λογική και σοφροσύνη πρέπει να ευχηθείτε. Γιατί όλα αυτά που ακούσαμε λογική τώρα, και σοφροσύνη όλα αυτά που ακούσαμε είναι δύο εγωισμοί, ο ένας κόντρα στον άλλο. Και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Φλαμπουράκη. Και τις δύο πλευρές. Ναι, αλλά δεν τρώει εγωισμό ο κόσμος. Τι θα πάρει στο τσουκάλι εγωισμό? Αυτοί όμως πιστεύουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε κουτόχορτο. Εσείς λοιπόν, αν θα έπρεπε να κάνουμε μια ευχή για το 17, προσωπική. Είναι να αφήσουν τους εγωισμούς τους και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Τα δύο κόμματα αυτά είναι υπεύθυνα, γιατί και ο Τσίπρας δεν είναι καινούριο κόμμα, το έχω πει, είναι η άλλη ενδυμασία του ΠΑΣΟΚ. 3% είχε και πήγε 35. Το ΠΑΣΟΚ πήγε και φτιάξανε το ΣΥΡΙΖΑ. Μην το εκλαμβάνουμε ως νέο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λάθος αυτή η αντίληψη. Η ψηφοφόρη του. Και τα στελέχη. Όπου πάω, στο Λουτράκι, ο πρόεδρος της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πάμε Νεμαία, το ίδιο. Πάμε Μεσίνη, το ίδιο. Το ΠΑΣΟΚ έχει μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μετακομίσει? Καταλάβατε. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή αποφυγή και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε και αρκετά μεσάς να πούμε και να δούμε και τι θα γίνει το 2017 και θα σας βοηθήσουμε κιόλας. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Έρχεται κακοκαιρία, ζητάει ο κόσμος να δοθεί παράταση για τέλη κυκλοφορίας, για πληρωμές του. Θα έχουμε βαρύ χιονιά, ο οποίος θα πλήξει και το λεκανοπέδιο. Είμαστε και κακομαθημένοι. Μα για να πω το χιόνι να πιάσει, γίνεται παραλία. Νομίζω θα δοθεί. Τα αφήνω όμως τελευταία στιγμή. Θα είναι τρέλα να μην δοθεί. Θα τους τελευταία ψυχή. Άμα ειδικά το τριήμερο δεν μπορεί να κινηθεί ο άλλος. Σκοτωνόμαστε για το επίδομα κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν πάρει να πάτε να κάνετε αίτηση στο ταμείο σας. Ναι, στο υποκατάστημα του ΙΚΑ, του ΑΕ. Είτε δεν πήρατε το βοήθημα, είτε ΕΚΑΣ. Θα πρέπει να πάτε να κάνετε. Για τις αποδείξεις. Για τις αποδείξεις για το κτίσιμο του αφορολόγητου. Και εκεί έχουμε θέμα. Πρέπει να βγει ερμηνευτική εγκύκλειος για να ενημερώσουμε και εμείς τον κοσμάκι. Με βάση το νομοσχέδιο τον ενημερώνουμε. Ναι. Θέλει ερμηνευτικές εγκύκλειος. Έχει πολλά κενά όμως το νομοσχέδιο. Ξέρετε, βγαίνει μια. Ψηφίστε εσείς ένα νομοσχέδιο και μετά βγαίνουν 10 ερμηνευτικές εγκύκλειες. Και ανατρέπουν γιατί το νομοσχέδιο. Είναι δυσνόητα τα νομοσχέδια. Είναι δυσνόητα. Ούτε οι ειδικοί καλά-καλά δεν μπορούν να τα αντιληφθούν. Ο κόσμος λέει ότι τις περισσότερες φορές εσείς οι πολιτικοί. Τώρα βάζω και εσάς μέσα, ότι εσείς οι πολιτικοί δεν έχετε τον παλμό του κόσμου για τα προβλήματα που περνάει, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή λέει ο άλλος, ας πούμε, για να έρθει να ζήσει ο πολιτικός με 300-400 ευρώ το μήνα και αν υπάρχουν και αυτά. Αυτό με έχει οδηγήσει δηλαδή, πως είναι... να ζητάω μείωση του μισθού των βουλευτών. Αυτό με έχει οδηγήσει, όχι ότι μισώ τους συναδέλφους. Να παίρνουν αντί 7.000 να παίρνουν 3.500, θα ζήσουν. Γιατί ο άλλος τρώει στους Μητροπολίτες. Ανοίγει σκουπίδονται νεκέδες. Και όλα τα κόμματα γαϊδουρινά δεν απαντούν. Δηλαδή μια αναισθησία. Ο Δε Βούτσης υπερασπίστηκε στον κύριο Χατζηνικολάου την άποψη ότι έχουν γίνει μεγάλες περικοπές και δεν μπορεί να κάνει άλλες. Έχουν γίνει τεράστιες περικοπές κατά τον κύριο Βούτση. Πόσο είναι αλήθεια το εκαθαριστικό σας κάθε μήνα? Εσάς πόσο είναι, μπορείτε να μας πείτε? Γιατί εγώ ρωτάμε άλλοι βουλευτές και δεν μας λένε. Εγώ επειδή δεν μετέχω σε επιτροπές, ναι, έχω γύρω στις 6,5. 6,5 χωρίς τις επιτροπές. Οι επιτροπές είναι 7,5. 7,5. 7,5. Γιατί μας λένε ότι παίρνουν 5-5,5. Λένε το βασικό. Πάντα όλοι αυτό την απάτη τη λένε και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν τους λες πόσο παίρνεις, λένε το βασικό. Δεν λένε τις υπερορίες, δεν λένε τα επιδόματα. Αυτό ξέρετε. Θα έχουμε εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι διολυσταίνει η χώρα σε εκλογές. Ποια περίοδο το βλέπετε? Κοιτάξτε, η 20 Μαρτίου, η 20 Μαρτίου είναι η μέρα αποφράς. Προ αυτής υπάρχει λίστα. Είναι η ημερομηνία που θα βγάλει και ναι, η Eurostat το Μάρτιο τα στοιχεία. Ναι, ναι. Αλλά μέχρι 20 Μαρτίου μπορεί να γίνουν εκλογές. Με λίστα. Με λίστα. Όχι μέχρι, μπορεί. Αν γίνουν εκλογές θα γίνουν με λίστα. Για να δούμε τώρα, που σας έχω μια έκπληξη. Λίτσα, πιστεύετε σας, τι ζώδιο είσαστε? Σκορπιός. Σκορπιός. Η Γλίτσα πατέρα είναι... Πέφτει μέσα πάντα. Είναι η μάνα της προφητείας. Η μάνα, η μάνα, η μάνα. Γλίτσα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Η Γλίτσα πατέρα είναι μαζί μας, Τάνο μου. Πού είναι η Γλίτσα πατέρα, να τη βλέπω την κουκλάρα μου? Καλημέρα. Δεν θα τη δω, ο σερβέρ. Έχετε πρόβλημα με το σερβέρ? Έχω πρόβλημα με το σερβέρ και δεν μπορώ να βλέπω τη γυναίκα η οποία έχει δηλώσει ότι
ο άντρας με τον οποίο ξυπνάει είναι. Ποιος είναι? Ο Γιώργος Παπαδάκης. Έχω εδώ και τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη, ο οποίος σε χαρακτήρισε την ανώτερη των αστρολόγων. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λεβέντη. Και σαν Σκορπιός έχει πολύ διέστηση και καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Πώς το βλέπεις το ζώδιο του το Σκορπιό για το 2017? Ο Σκορπιός από το επόμενο φθινόπωρο θα είναι σε φάση μεγάλης ανόδου. Α, να τα πρόεδρε. Πρέπει να περιμένεις μέχρι το φθινόπωρο όμως. Λίτσα μου, εδώ ήρθε η ώρα της αλήθειας. Χωρίς υπερφυγές. Το 17 θα έχουμε εκλογές, τι βλέπεις? Λοιπόν, άκουσέ με Γιώργο μου, okay. Πάρε ένα μολύβι και ένα χαρτί και κράτησε τις ημερομηνίες που θα σου πω. Λέγε. Επειδή ο ήλιος βγαίνει για το σύμπαν, δεν βγαίνει μόνο για μας. Βέβαια. Κράτησε λοιπόν την ημερομηνία γύρω στις 12 Ιανουαρίου. 12 Ιανουαρίου. Λίγο πριν, λίγο μετά και πολύ περισσότερο την ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου, λίγο πριν, λίγο μετά. Εκεί εγώ βλέπω τεράστιες ανατροπές, βλέπω κόμματα να σπάζουν, βλέπω ανθρώπους να κυνηγάνε τους βουλευτές, βλέπω μια πολύ μεγάλη αναστάτωση, αυτό ας πούμε και στη Βρετανία ακόμη. Όπως επίσης, επειδή άκουσα, αυτό είναι άσχετο, αλλά επειδή άκουσα χθες ότι κάτι έγινε με τις φυλακές, εκεί γύρω στις 26 Φεβρουαρίου μπορεί να υπάρχουν αποδράσεις φυλακισμένων ή ακόμα να γίνει κάτι για τους φυλακισμένους, αλλά δύσκολο. Άρα λοιπόν, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι μέσα σε αυτό το δίμηνο που ακολουθεί θα γίνουν όλες οι αλλαγές οι οποίες πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν, τέλος πάντων. Έχει πει ο πρόεδρος, 27 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη ημερομηνία. Η πρώτη ημερομηνία που έχει δώσει για εκλογές ο πρόεδρος. 22 Ιανουαρίου, άρα είναι μέσα στο διάστημα 29. Που λες εσύ. Ναι, εκεί είπα γύρω στις 12, λίγο πριν, ημερομηνίες που δίνω είναι λίγο πριν, λίγο μετά. Άρα λοιπόν ένα δεκαήμερο μετά τις 12 είναι 22, ναι. Άρα η πολιτική διέστηση του Βασίλη Λεβέντη, αλλά και η αστρολογική διέστηση και πρόβλεψη της Λίζας Πατέρα συμφωνούν ότι ενδεχομένως να έχουμε και εκλογές. Και το τέλος Φεβρουαρίου δείχνει ακόμα και τη φύση, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι θα υπάρχουν αναταραχές και αλλαγές στις συμμαχίες και μεταξύ κρατών. Θα σπάσουν πράγματα, δηλαδή αυτό τον καιρό σπάζουν πράγματα, σπάζουν κόμματα, σπάζουν φιλίες, σπάζουν συμμαχίες κρατών. Τον πρώτο λοιπόν δίμηνο θα δείξει τι θα γίνει όλο αυτό. Εκλογές, βλέπεις, Λίτσα. Στο τέλος θα είναι καλύτερα. Εκλογές, αλλά θα σου πω, σε παρακαλώ πολύ, πριν με κλείσεις, ναι, μία φράση η οποία αντιπροσωπεύει πάρα πολύ αυτή την εποχή. Ναι. Τη διάβασα αλλού, δεν είναι δική μου. Όλο αυτό που υπάρχει τώρα, πολιτικο-οικονομικό επίπεδο, είναι σάπιο, θα πέσει στο χώμα, σάπιο, και θα βγει από κάτω το νέο φιντάνι. Οπα. Άρα λοιπόν, ό,τι και να είναι, να μην στεναχωριόμαστε, να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε, γιατί πραγματικά στο τέλος μας περιμένει κάτι πολύ καλύτερο από ό,τι υπήρχε. Μακάρι, Λίτσα μου, σε ευχαριστούμε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, γεια σου Γιώργο μου, γεια σας. Καλά νέα για σας, για το ζώδιό σας, μόνο που πρέπει να περιμένετε μέχρι το φθινόπωρο. Τώρα όμως έχω περιμένει 40 χρόνια. Και είπατε ότι 41 να πάνε. Συγκινημένος είπατε ότι δεν καταφέρατε, περιμένατε τόσα χρόνια να μπείτε, ναι, στη Βουλή. Τίποτα. Μέχρι τώρα δεν είναι πρόσφερα. Δεν έχετε 14 μήνες, πήρα 14 μισθούς, το ομολογώ. Δεν πρόσφερα στην Ελλάδα τίποτα, γιατί συναντάω μέσα στη Βουλή μια δικτατορία ΣΥΡΙΖΑ Καμένου. Μια δικτατορία. Με 153 τα περνάνε όλα. Ό,τι και να καταθέσω εγώ, το πετάνε στα σκουπίδια. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν, ναι, ότι έχετε κάποιες αιμονές με το θέμα, για παράδειγμα, της οικουμενικής. Ενώ βλέπετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν μπορεί? Δεν μπορεί να γίνει γιατί τους βλέπετε τρόπο της ανακοκόμιας. Γιατί έχουμε δύο εγωισμούς. Τον εγωισμό του Μητσοτάκη και τον εγωισμό του Τσίπρα. Μήπως το λέτε όμως για η να χώρα, το... Αν χρειάζεται κάτι η χώρα, εδώ μέσα είστε ο αντένα. Κάνετε μερικές εκπομπές. Δεν πάνε καλά, λέμε. Και χρειάζεται κάποια αλλαγή για να πάτε καλά. Δεν θα το κάνετε? Βέβαια. Θα έχεις εσύ τον εγωισμό, είμαι ο Παπαδάκης, δεν δέχομαι κουβέντα. Τι είναι αυτά που λέει? Λοιπόν, πάνω απ' όλα η χώρα δεν είναι το ζητούμενο.
Λοιπόν, όταν σου λένε οι ξένοι ότι δεν ερχόμεθα διότι έχετε μια κυβέρνηση με 153 που αύριο μπορεί να καταρρεύσει. Δεν φέρνουμε λεφτά. Εδώ εντός Ελλάδος πάλι βλέπεις ένα χάλι τον Καμένο να λέει ότι θα, αν του πει ο Ιερώνυμος ρίξε την κυβέρνηση θα τη ρίξει. Έχουν τρεις βουλευτές, σήμερα το 153 έχει τρεις βουλευτές. Ένα τον Ζουράρη που λέει διάφορα. Έναν τον Τσιρόνι που πιστεύει ότι η σημαία είναι αλλιώς, άμα είναι στο κτίριο, αλλιώς στο σπίτι σου. Και έναν τρίτο, ποιος είναι ο τρίτος, Παρασκευόπουλος. Ο Παρασκευόπουλος, ο οποίος πιστεύει ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα καθόλου νόμιμο κόμμα που μπορούμε να το βάλουμε στο σπίτι μας. Και ξεχνάει ο κάθε κύριος Τσίπρας, γιατί τον Παρασκευόπουλο ούτε τον ήξερα, ούτε ότι και ο Χίτλερ νόμιμο κόμμα ήταν. Και μετά έγινε δολοφόνος. Να εξηγούμεθα έτσι, γιατί κάπου με τη Χρυσή Αυγή έχουμε ηρεμήσει. Όμως έχουμε ηρεμήσει και αρκούμεθα, ας πούμε, στο ότι θα πάρει πέντε, θα πάρει... Όμως και εσείς λοιπόν, θα υποχρεωθείτε κάποια υπάρχει στιγμή. Δηλαδή πίσω από τη Χρυσή Αυγή ένας νεοναζισμός έρπων, πολλά υποσχόμενος, ότι μπορεί την Ελλάδα να την κάνει... Και εσείς κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσετε με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε. Γιατί αν γίνουν εκλογές και η Νέα Δημοκρατία θα έχει ανάγκη στήριξης από τα κόμματα. Τα 9 σημεία θα τη στείλω. Πάλι τα ίδια, τα 9 σημεία. Δεν υπάρχουν άλλα. Όταν έχεις βγάλει το συμπέρασμα ότι πρέπει να οι αργόμισθοι να απολυθούν από το δημόσιο. Γιατί φωλιάζουν. Ότι οι τρεις συντάξεις πρέπει να γίνουν μία. Έχουμε 330.000 ανθρώπους που παίρνουν τρεις συντάξεις. Εννοείται και την επικουρική. Όχι. Τις κύριες εννοώ. Τις κύριες. Πάλι. Έχουμε άλλη σύγκρουση τώρα. Μα έχουμε κρίση αυτή τη στιγμή. Έρχονται το Δέλτα Νιτάφ και λέει 1.200 η μεγίστη σύνταξη μεικτά. Άρα ο δικαστικός που παίρνει τώρα 2.800 πρέπει να ξέρει ότι θα πάρει 9 κατοστάρικα. Ο οικοδόμος λέει όμως ο, ναι, ο Ρωμανιάς. Έχει βαρέα και ανθυγιεινά και δουλεύει 40 χρόνια και δεν μπορεί εντάξει. Να γίνει 40 χρόνια αλλά δεν ο κάνει ναυτικός στη θάλασσα. Και τι θα, ο ναυτικός. Συγγνώμη, θα πτωχεύσουμε το ασφαλιστικό σύστημα για να του δώσουμε από του νου τις τρεις συντάξεις. Μα τι σημαίνει ασφάλιση. Πληρώνω εισφορά για να πάρω σύνταξη. Ναι. Δεν μου τη δίνει δωρεάν τη σύνταξη. Ναι. Την έχω πληρώσει. Άρα προτείνεται προκειμένου να σώσουν τα δικαιώματά τους κάποιοι, η χώρα να συρθεί. Όχι κάποιοι. Όχι κάποιοι. 330.000 που έχουν τρεις. Δεν μιλάω ένα για 1.200.000 έχουν δύο. Όχι, όχι. Τι θα κάνουμε με αυτούς. Το ερώτημα μήπως είναι. Η λύση δεν σας ξέρω άνθρωπο έντιμο. Δηλαδή σήμερα το κράτος μας στην κατάσταση που είναι πρέπει να προστατεύσει τα δικαιώματα των προνομιούχων ή την κοινωνική γαλήνη με κάθε τρόπο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είμαι προνομιούχος εάν πληρώνω εγώ τη σύνταξή μου. Βεβαίως. Στη συνέχεια μου την κόβει. Γιατί παίρνεις δύο συντάξεις. Θα σταματήσω να σε ένα κράτος. Παίρνεις δύο συντάξεις σε ένα κράτος που έχει πτωχεύσει, κύριε Ρωμανιά μου. Αν είναι χαριστικές, συμφωνώ. Αλλά αν είναι πληρωμένες, είναι δικά μου χρήματα. Πώς θα μου τις κόψει. Και άρα να. Συγγνώμη. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που πληρώνανε τρία ταμεία. Αυτοί δουλεύανε σε τρία ταμεία. Είχε το 24ωρο είχε 3-8 ώρα. Με βάση τον κανονισμό. Ο Μητσοτάκης δηλαδή που παίρνει. Συγγνώμη. Σαν δημοσιογράφος. Σαν δικηγόρος και σαν βουλευτής. Ο Κωνσταντινός. Ναι, δούλευε για τρία ταμεία. Κοιτάξτε. Ο Αχιλλέας ο Καραμαλής παίρνει από την Αγροτική Τράπεζα που είχε άδεια, άδεια μεταποδοχών. Ξέρετε τι έκανε ο Αχιλλέας. Όταν βγήκε βουλευτής, τον έβαλε ο αδερφός του στο συνδυασμό. Δούλευε στην Αγροτική Τράπεζα. Κάνουνε νόμο και πήρε άδεια για να είναι βουλευτής μεταποδοχών. Και έπαιρνε και τις αποδοχές. Τώρα βέβαια αυτά κόπηκαν. Αυτά κόπηκαν. Δεν υπάρχουν πλέον. Κόπηκαν. Ναι. Όχι, ναι. Δεν παίρνει, νομίζετε, δύο συντάξεις ο Αχιλλέας. Όχι, άλλο λέω. Από εδώ και πέρα δεν μπορείτε να πάρετε. Από εδώ και πέρα. Αλλά ο Αχιλλέας, αν ζήσει 10 χρόνια ακόμη, του εύχομαι να ζήσει 30, θα παίρνει δύο συντάξεις, κύριε Παπαδάκη. Πάντως η λύση, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι να έχουμε ικανοποιητικούς μισθούς, έτσι ώστε και οι άνθρωποι ναι. που δουλεύουν να μπορούν αυτό. Να ζήσουν. Με τι, κύριε Παπαδάκη, αυτό είναι πολύ ωραία λύση. Φέρτε μου ένα μάγο. Φέρτε μου την κυρία Πατέρα να γίνει αυτή η πρωθυπουργός να δώσει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να σας πω. Όλοι θα θέλαμε. Το κουκουέ το λέει αυτό. Λέει να γίνει προς τα πάνω η εξίσωση. Με τι λεφτά ρε, με μπουρμπούτσαλα. Στη Ρωσία γιατί δίνεται 80 ευρώ το μήνα. Ναι, αλλά όταν 80 έχουμε... ευρώ το μήνα όταν παίρνει όταν έχουμε σύνταξη, υπερφορολόγηση κύριε, των Ελλήνων. Ναι. Διδάσκει το κουκουέ εδώ τι θα κάνουμε εμείς στην Ελλάδα και στη Ρωσία δίνουν 80 ευρώ το μήνα σύνταξη. Αυτή είναι η κύριοι. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν το κόστος ζωής είναι υψηλό, όταν έχουμε υπερφορολόγηση,
Και έχουμε χαμηλούς μισθούς από τη μία, χαμηλές συντάξεις από την άλλη. Ναι. Εγώ να την βράσω την ανάπτυξη. Ωραία. Και να έρθει ο άλλος να επενδύσει για να δει. Πώς ζει, κύριε Παπαδάκη, αν δώσουμε τους τρεις συντάξεις που λέει ο κύριος Παπαδάκη. Ο άνεργος το 1.600.000 πώς ζουν αυτοί. Τι τρώνε αυτοί, οι χαρούπια. Τι σας τρώνε. Λέω για αυτόν που πλήρωνε τόσα χρόνια και για να τα πάρει πίσω πρέπει να ζήσει μέχρι τα 110. Γιατί να τα πάρει πίσω. Αφού τα εκδόσει. Ήτανε μέσα. Τα έδωσε και να τα πάρει. Συγγνώμη. Ήμασταν όλοι συμμέτοχοι σε ένα σύστημα διεφθαρμένο. Διεφθαρμένο που άλλους βόλευε και άλλους τους εξουθένωνε. Επειδή μας περιμένει και ναι, η Φέη Σκορδά και ξέρω ότι είσαστε εκεί. Ναι, πάντως ο κύριος Λαμπουράρης σας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι. Πρόβλημα. Η κυβέρνηση θα πάει καλά. Θα πάει καλά. Μέχρι να παραιτηθεί. Εντάξει, είναι φίλος. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο των Κεντρών. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τον Γιώργο Τορμανιά.